Action! Καλησπέρα παιδιά, σήμερα έχουμε Contas Prep Vlog, ημέρα 27η. Μόλις άφησα τη γυναίκα μου στη δουλειά, πάω στο σπίτι να κάνω το γεύμα μου. Σήμερα προπόνηση δεν έχω, έχω μόνο αερόβια άσκηση. 35 λεπτά HIIT, την οποία λογικά θα την κάνω στο γυμναστήριο σήμερα. Έχει full κίνηση στο δρόμο, κλασικά, όπως πάντα. Τέτοια ώρα. Λοιπόν, χθες που έκανα μια μικρή παραλλαγή στην προπόνηση, δηλαδή έκανα ξεχωριστά στήφο στην αρχή και μετά έκανα και πλάτη, είχα πολύ καλύτερο πάνω και βγήκε πολύ καλύτερα και πιο ωραία η προπόνηση, είχα καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια της προπόνησης σε σύγκριση με τα superset κτλ. Εννοείται πως τα superset κτλ που είχα είναι για να βοηθήσω λίγο στην λιπόλυση, δηλαδή να κάψω λίγο παραπάνω φερνίδες και τα λοιπά. Δεν κάνει μια τρελή δραματική διαφορά, αλλά έχει. Εντάξει, όσο να είναι, όταν κάνεις προπόνηση υψηλής έντασης, έτσι. Λοιπόν, μιας και έχει κίνηση σήμερα στους δρόμους, θα μου είναι πιο εύκολο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας που έχετε αφήσει στο YouTube. Έχω από τον Assassin. Σε προηγούμενο βίντεο είπες ότι βρίσκεις μοσχάρι αυτά με 8 ευρώ. Τι κοπή παίρνεις και είναι από το ίδιο που πήρες κοτόπουλο? Ναι, είναι από το ίδιο παιδί. Τώρα έχει ενώσει τα δύο τραπέζια πλέον. Εγώ συνήθως παίρνω άπαχο κομμάτι. Τον εμπιστεύομαι, του λέω απλά θέλω άπαχο κομμάτι, ξέρω εγώ, κόντρα, κάτι τέτοιο. Και με φτιάχνει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να ασχοληθώ ιδιαίτερα, γιατί ψωνίζω πάρα πολλά χρόνια από εκεί. Δεν είναι ότι πήγα τώρα, ξέρεις, και λες άλλα και σου βάζουν άλλα. Είμαι πελάτης. Αυτό που λένε πελάτης χρόνια τώρα. Οπότε του λέω ένα άπαχο κομμάτι και μου βάζει ένα άπαχο κομμάτι. Και κάπου εκεί με χρεώνει, δηλαδή 7-8 ευρώ max. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, full εξυπηρετική. Σου τα κόβουν, σου τα φτιάχνουν έτσι όπως γουστάρεις εσύ. Και έχουν πάρα πολύ ωραίο, βασικά οι δίπλα είχαν, που έχουν μεταφερθεί τώρα εκεί που είναι αυτοί, είχαν ρολό κοτόπουλο, πάρα πολύ ωραίο, γεμιστό. Έχω καιρό να πάρω ρολό κοτόπουλο, αλλά το ρολό κοτόπουλο τα σπάει. Είναι από τα αγαπημένα μου γεύματα. Ρολό κοτόπουλο με γραβιέρα, πιπεριές και δεν ξέρω τι άλλο γεμίζει μέσα, τι άλλο βάζει, δεν ξέρω, ελαιόλαδο και τέτοιο. Με πατάτες δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Κάνε ένα full day of eating. Κοίτα, να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο άβολα να μασουλάω και να κάνω βίντεο. Το έχω κάνει σε 2-3 live, δεν ξέρω, το κάνω έτσι για να τραβήξω λίγο προσοχή, γιατί σου λέω άλλος τι τρως και το ένα και μπαίνει κόσμος, αλλά δεν νιώθω ωραία να το κάνω. Γιατί παλιότερα όταν ήμουν μικρό παιδί, η γιαγιά μου με βάραγε αν μίλαγα και μάσαγα ταυτόχρονα. Εντάξει, με βάρακι. Ξέρεις, μου έκανε παρατήρηση και τα λοιπά. Οπότε δεν είναι σωστό να τρώμε και να μιλάμε. Αλλά βλέπω και καταλαβαίνω ότι πλέον είναι της μόντας. Ξέρεις, τα review που κάνουν στα φαγητά, αξιολογήσεις σε εστιατόρια και competition το πόσο θα φας. Είναι πλέον, ξέρεις, αλλιώς η όλη φάση. Κάποια στιγμή θα το κάνω.
Κάποια στιγμή θα κάνω μέσα σε αυτό το vlog όσο είμαι σε diet και τα λοιπά, και θα σας δείξω και μερικά tips πώς να μειώσετε τις λιγούρες σας και τα λοιπά. Ας πούμε σήμερα έχω φτιάξει ένα ολόκληρο τεράστιο bowl με ζελέ χωρίς ζάχαρη, με γεύση ανανά. Δεν το τρώω με τη μία όδο γιατί δεν το θέλω, δεν έχω τέτοιες λιγούρες ακόμα για να πεις ότι οκ, ξέρω εγώ, θέλω να γλυκώ. 2 κουταλιές. That's it. Μηδενινές φερμίδες, τίποτα. Με κρατάει, ξέρεις, μου κόβει αυτή τη λιγούρα και με κρατάει full μέχρι το επόμενο μου γεύμα. Έχουμε από την νεκταρία, νομίζω. Έχω μικρό παιδί και πάντα βρίσκω χρόνο, και, χρόνο. Είναι δικαιολογία, έχω παιδιά, δεν έχω χρόνο. Όποιος θέλει, όλα τα μπορεί. Ισχύει αυτό, συμφωνώ. Πάνω απ' όλα να υπάρχει ρε θέληση, ρε παιδιά. Δηλαδή, χωρίς θέληση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όλα εδώ είναι. Έχουμε από τον Σωτήρη ένα μήνυμα. Τώρα κοιτάω και τα παλιά βιντεάκια, τα οποία παίζει να μην τα έχω δει, παίζει να έχετε αφήσει τώρα μήνυμα, κοιτάω όλα. Νίκ, από όλα αυτά που λες για το αγωνιστικό κομμάτι, το μοναδικό πράγμα που είναι πραγματικά ευχάριστο και σου δίνω δύναμη είναι ότι σαν ζευγάρι ασχολείστε με το ίδιο πράγμα, κάτι που είναι δύσκολο για πολλούς που ασχολούνται με bodybuilding. Ισχύει. Καλή συνέχεια και σας, και σας εύχομαι πρώτη θέση. Να είσαι καλά, αγόρι. Κοίτα, το καταλαβαίνω αυτό και συμφωνώ απόλυτα ότι αρκετά παιδιά, αυτό πάει τις περισσότερες φορές για τα αγόρια, όχι τόσο πολύ για τα κορίτσια, αλλά δεν τα αποκλείουμε, εννοείται, ότι ένα παιδί το οποίο μπορεί να ασχολείται έντονα με τη γυμναστική και προπόνηση και το ένα και το άλλο, το τέρι του, δηλαδή η κοπέλα, ξέρω, ή αγόρι κτλ., μπορεί να μην τον στηρίζει όσο θα έπρεπε σε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι όπου λέει «Α, εγώ δεν θα φάω, άμα δεν θα φας και εσύ». «Α, όλο γυμναστήριο πας, δεν μας αφιερώνεις χρόνο». «Α, το ένα, α, το άλλο». Θα σας πω τη δική μου άποψη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν θέλω να ακουστώ τοξικός εγώ ή, ξέρεις, να πείτε «Οκ, δεν είναι όλοι έτσι». Αλλά είναι δική μου άποψη. Επειδή υπήρξα σε αυτή τη σχέση, σε μια τέτοια σχέση πολύ παλιά, όπου ενώ είχα αγώνα, έπρεπε να ήμουν σε δίαιτα, ακούγα «Άμα δεν θα φας εσύ, δεν θα φάω κι εγώ». «Α, όλο δίαιτες κάνεις, α, όλο αυτό, όλο το σώμα, το ένα, το άλλο, όλο γυμναστική, δεν πάμε πουθενά, παράπονο όλο». Που εγώ προσπαθούσα, το μοναδικό πράγμα που ήταν να βελτιώσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν έκανα κάτι κακό, δεν πειράζει κανέναν. Απλά κοίταγα τη αυτοβελτίωση με όποιο τρόπο μπορούσα να δημιουργήσω, να γίνω πιο πειθαρχικός, το ένα το άλλο, αυτοβελτίωση όπως και να έχει. Και το μόνο που άκουγα ήταν παράπονο. Κοίτα, η άποψή μου είναι το εξής. Ένα άτομο το οποίο είναι τέρι σου, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό που κάνεις, ό,τι και αν κάνεις, και ας μην είναι bodybuilding, είναι για να βελτιώσεις τον εαυτό σου, για να προσπαθείς να γίνεις καλύτερος σε κάτι, είναι για την αυτοβελτίωσή σου και δεν μπορεί να σε στηρίξει σε αυτό, δεν έχει θέση στη ζωή σου. Πήγαινε παρακάτω. Okay. Δεν είναι αναγκαστικό να ασχοληθεί και ο ίδιος με αυτό που κάνεις εσύ. Δηλαδή, στα καλά καθούμε να ξεκινήσει και η κοπέλα σου να κάνει bodybuilding, άμα δεν της αρέσει. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχει πίεση. Και εσύ είσαι υποχρεωμένος να αφιερώνεις χρόνο στις σχέσεις σου, έτσι. Να μην ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου, τότε μείνε μόνος σου. Αλλά να αφιερώνεις χρόνο και στις σχέσεις σου, δηλαδή το ένα το άλλο, απλά να μην υπάρχει αυτή η πίεση. Άμα δεν το κάνεις εσύ, δεν θα το κάνω κι εγώ. Άμα αυτό, και να υπάρχει αυτή η γκρίνια. Γιατί ο καθένας μας, στο τέλος της ημέρας, έχει τους δικούς του στόχους, τη δική του ζωή. Ασχέτως που δύο άτομα μπορεί, ξέρεις, να συνυπάρξουν σαν ζευγάρι, ο καθένας μπορεί να θέλει να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό. Εγώ τη Χριστίνα, ας πούμε, δεν την είχα αναγκάσει ποτέ να ασχοληθεί. Όταν γνωριστήκαμε, η Χριστίνα δεν έκανε βάρη. Η Χριστίνα έκανε πιλάτες, έκανε λίγο functional, τέτοια πράγματα. Και εγώ απλά της είπα ότι ξέρεις κάτι, εγώ κάνω βάρη για να μπορέσεις να αλλάξεις το σώμα και να αποκτήσεις το σώμα που θέλεις. Πρέπει να κάνεις βάρη. Της το εξήγησα. Το ήξερε ούτως ή άλλως και η ίδια, γιατί
το έχει σπουδάσει το αντικείμενο. Λέω, δοκίμασε. Άμα δεν σ' αρέσει, εννοείται, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το δοκίμασε, την παράτηρη να δοκιμάσει να κατέβει σε αγώνες, να δοκιμάσει μια να κάνει διέτα κτλ. Εφόσον με είδε να κατεβαίνω σε πρώτο μου αγώνα, πώς ήταν όλη η φάση. Το δοκίμασε, της άρεσε, that's it. Δηλαδή, απλά της έδειξα έναν δρόμο. Δεν την πήρα από το χεράκι και την τράβηξε, έλα να το κάνεις, αλλιώς χωρίζουμε, ξέρω εγώ, έλα να το κάνεις, αλλιώς δεν με αγαπάς. Όχι. Της έδειξα έναν διαφορετικό δρόμο. Άμα θέλει να το επιλέξεις. Έτσι δουλεύει μια σχέση. Η Χριστίνα μου έδειξε έναν διαφορετικό δρόμο ό,τι αφορά κομμάτι πιλάτες. Εγώ παλιότερα έκραζα πιλάτες. Λέω, τι πιλάτες τώρα, να πούμε. Και καλά, τύφεν γυμναστική. Μέχρι που έκανα μάθηματα μαζί της, είδα πόσο δύσκολο είναι, πόσο παλούκι είναι και πόσο καλό εργαλείο μπορεί να γίνει το πιλάτες. Και τώρα έχω τελείως διαφορετική άποψη πάνω στο πιλάτες. Και σε κάποια άλλα πράγματα μου έχει δείξει διαφορετικό δρόμο, πώς να σκέφτομαι το ένα το άλλο. Οπότε ένα συμπληρώνει τον άλλον και προσπαθεί να βελτιώσει τον άλλον, όχι να το κρατήσει πίσω. Αυτό είναι μια καλή και υγιή σχέση. Okay? Όχι το να καθόμαστε και να κρατάμε τον άλλον πίσω. Άμα δεν το κάνω εγώ, δεν θα το κάνει κι εσύ. Αυτό είναι τοξικό mindset. Οπότε, παιδιά, αν είστε σε μια θέση όπου νιώθετε ότι ο άλλος σας κρατάει πίσω και δεν σας αφήνει να εξελίζεστε, καλό είναι να φύγετε από αυτή τη σχέση. Ωστόσο, ξέρετε, πρώτα προτείνετε, συζητήστε το, χωρίς τσακωμούς και τα λοιπά, απλά να έχετε μια κουβέντα και τα λοιπά, για να λύσετε τα προβλήματα και τα λοιπά. Εμείς με τη Χριστίνα, σκέψου, δεν έχουμε τσακωθεί στα 3 χρόνια ούτε μία φορά. Έχουμε συζητήσεις μόνο. Δηλαδή, άμα σε κάτι σε διαφωνούν και τα λοιπά, έχουμε συζήτηση. Δεν έχουμε τσακωμούς αυτούς, ξέρεις, ιστερικούς και με φωνές και τα λοιπά. Ούτε καν. Οπότε, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό είναι η συμβουλή μου βασικά για το κομμάτι των σχέσεων. Για να περάσουμε τώρα. Πανικός, πανικός στους δρόμους. Έχουμε Glucose Disposal Agents από τον user UV5. Glucose Disposal Agents and Slim Pills. Ποια είναι η διαφορά τους? Είναι το ίδιο. Αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, Glucose Disposal, σου υπόσχονται ότι θα χρησιμοποιήσουν την γλυκόζη, δηλαδή τους υδατάνθρακες που θα φας, είτε δεν θα τους αφομοιώσουν και θα τους πετάξουν, εσύ θα τους φας και καλά, αντίθεν, και αυτή η δια μαγείας δεν θα αφομοιωθούν, ή πόσο είναι, θα χρησιμοποιηθούν ως κύρια πηγή ενέργειας κτλ. Αντί να αποθηκευτούν στο λίπος. Τώρα, τα fat burners, slim pills κτλ. Έχουν τα ίδια συστατικά με λιποδιαλύτες. Όπως είχα πει και στα προηγούμενα βίντεο, για να μπορέσει κάποιος να κατανοήσει ότι μερικά πράγματα δουλεύουν, μερικά συμπληρώματα δουλεύουν, μερικά συμπληρώματα δεν δουλεύουν, τι πρέπει να γνωρίζει? Βιοχημεία. Η διάσπαση των υδατάνθρακων ξεκινάει από το στόμα. Σε σύγκριση με πρωτεΐνη και τα λίπη. Έτσι, ξεκινάει με το που βάλουμε εμείς ένα κράκεράκι, μια ριζοκοφρέτα, δεν ξέρω, μια φέτα ψωμιού, του toast, whatever, οτιδήποτε βάλουμε μέσα στο στόμα, με το που το ακουμπήσει το σύελό μας, ξεκινάει η διάσπαση. Το σύελό μας έχει ένα ενζυμό το οποίο λέγεται αμύλαση.
το οποίο παράγεται από το σιόλο και ξεκινάει η διάσπαση των υδατάνθρακων από εκεί. Ωραία, στη σύγκριση με την πρωτεΐνη και τα λοιπά. Οπότε κανένα glucose disposal pill και whatever δεν μπορεί να σταματήσει αυτή τη διαδικασία. Ωραίο σαν marketing, αλλά δεν στέκει. Okay. Τώρα, αν θέλεις να αφομοιώνεις τους υδατάνθρακες και να τους χρησιμεύεις για κύρια πηγή ενέργειας, το έχουμε ξαναπεί, χρειάζεσαι τι? Παραπάνω μυτοχόντρια. Και πώς αποκτούμε παραπάνω μυτοχόντρια? Κάνοντας προπόνηση με αντιστάσεις. Αυτός είναι ο μονόδρομος. Τα άτομα τα οποία είναι μερικά που γνωρίζουμε, μπορεί να, να έχετε κανένα φίλο ο οποίος δεν κάνει προπόνηση και έχει μόνιμα κοιλιακούς, τρώει για 15 άτομα μπέργκερ και τα λοιπά και είναι με κοιλιακούς, είναι τα άτομα που απλά έχουν αυξημένα μυτοχόντρια, έχουν μηδαμινές σχεδόν, έτσι, αποφύκες λιπόδησης του, με αποτέλεσμα από μόνοι τους έχουν αυξημένα μυτοχόντρια και χρησιμοποιούν τους υδατάνθρακες για παροχή ενέργειας μόνιμα, όχι η αποφύκευσή της. Οι υδατάνθρακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο τρόπους. Είτε παροχή ενέργειας, α, που αυτό θέλουμε εμείς, γι' αυτό χρειάζονται υψηλούς υδατάνθρακες οι αθλητές, και β, να αποφυκεύονται ως ενέργεια. Στο λοιπόν τη συστό. Τώρα, τα άτομα τα οποία είναι παχύσαρκα είναι επειδή υπάρχει έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Αυτός είναι ο λόγος. Όχι φερμίντες το ένα, εννοείται και η ποιότητα διατροφής μετράει, αλλά αν θα μπορούσαν να ισορροπήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα με τη διατροφή τους, δεν θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουν φτάσει. Από ακινησία και το ένα και το άλλο, και κατανάλωση κακής ποιότητας διατροφής και υψηλούς φερμίδες, έχει ως αποτέλεσμα το σώμα να αποφυκεύει μονίμως τη ενέργεια, να μην τη σπαταλάει, να μην τη χρησιμοποιεί κάπου. Τα οποία είναι τα basics όταν basic στην προπονητική και basic στη διαιτολογία. Δεν είναι κάτι το wow, έτσι, όταν το σπουδάζεις. Αυτά, παιδιά. Δηλαδή, αν πραγματικά θέλετε κάποιοι από εσάς να αλλάξετε τη σύσταση του σώματός σας, να είστε lean, να είστε healthy lean, έτσι, όχι αγωνιστικά κτλ. Lean, να είστε μειώδεις κτλ. Θέλει συνέπεια στην προπόνηση και στη διατροφή. Αυτό είναι το fitness lifestyle. Δεν συζητάμε για bodybuilding, όπως είχα πει και πριν και τα λοιπά, και χρήση ουσίων και τα λοιπά. Υπάρχουν κάποια συμπλήματα τα οποία δουλεύουν, εννοείται το χρώμιο που μειώνει όρεξη, βοηθάει στη ρύθμιση της ινσουλίνης και πράσινο τσάι και τα λοιπά. Για τα συμπλήματα έχω μιλήσει και σε σεμινάριο που έχω κάνει και κάποια στιγμή θα το ξανακάνω. Εννοείται υπάρχουν κάποια συμπλήματα που δουλεύουν, αλλά τις περισσότερες φορές, παιδιά, η δουλειά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, η προπόνηση που θα ρίξεις και πόσο συνεπής φάση με τη διατροφή σου. That's it. Simple stuff. Εγώ στον Σκλαβενίτη, μην πάτε και τα ψωνίσετε όλα και δεν μου μείνουνε. Όχι σε όλους τους Σκλαβενίτες. Όχι σε όλα τα καταστήματα του Σκλαβενίτη. Σε δύο έχω πετύχει. Έχουν ριζοκοφρέτες με γεύση πάπρικα και γεύση τυρί. Λοιπόν, σε δίαιτα, όταν είσαι σε δίαιτα, τι τρως πίτσα, τι τρως αυτή τη ριζοκοφρέτα με γεύση πάπρικα, bro, insane fucking thing. Μπέσα, είναι τόσο νόστιμες. Θα μου πεις, έχει φουλ συντηρητικά και, αλλά είναι τόσο νόστιμες. That thing is insane. Δεν θα το έτρωγα σε off-season, εννοείται. Δεν καν. Σιγά μην τρώω ριζοκοφρέτες στο off-season που έχω πολύ φαγητό. Τις ριζοκοφρέτες στο off-season τις χρησιμοποιώ για βάση για το ποτήρι με νερό. Άμα είναι παγωμένο το νερό, στάζει, η ριζοκοφρέτα το αφομοιώνει και έτσι δεν έχω στο τραπεζάκι στίγματα από νεράκι. Τότε χρησιμοποιώ τις ριζοκοφρέτες. Στο diet όμως, αυτές οι ριζοκοφρέτες με πάπρικα και τυρί, that shit is insane. Next level shit.
Είναι λίγο τσιμπημένη η τιμή του, νομίζω 2 ευρώ έχουν η μία συσκευασία, αλλά. If you ask me, that shit is worth it. And probably now we're going at the supermarket to buy that shit. Έχει ένα σκαβενί στο δρόμο. Πάμε να σας κάνω tour στο supermarket. It's shopping time, bitches. Πάμε να δούμε τι θα βρούμε στο supermarket, αν θα βρούμε κάτι καλό, ξέρω εγώ. Από τη άποψη, ξέρεις, it's diet friendly. Άμα βρω πάρκινγκ, γιατί είναι και αυτό πρόβλημα. Με το αμάξι. Σε δίαιτα, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να καταναλώνω Coca-Cola ή Pepsi Max. Δηλαδή, Coca-Cola χωρίς ζάχαρη Zero ή Pepsi Max. Εν τω μεταξύ, η Light Coca-Cola με την Zero, no difference. It's the same fucking thing, πραγματικά. Απλά τη Light για κάποιο λόγο δεν τη αγοράζει κανείς. Νομίζουν ότι έχουν υδατάνθρακες μέσα. Same fucking thing. Τέλος πάντων, μ' αρέσει να καταναλώνω αναψυκτικά στη δίαιτα. Rice cakes με γεύση. Μ' αρέσουν και αυτές με ρίγανη, αλλά έχει υπερβολικά πολύ αλάτι, ρε φίλε. Too fucking much, δεν το έχω συνηθίσει τόσο αλάτι. Τι άλλο, μπολερό μ' αρέσει, το καταναλώνω στη δίαιτα. Αντί να πίνω το μπολερό, ούτως ή άλλως όλο το χρόνο καταναλώνω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ πίκλες. Και γενικότερα, ξέρεις, τέτοια σε κονσέρβες που είναι σαν πίκλες. Θα μου πεις, μα έχει πολύ αλάτι, πολύ νάτριο. Μη φάσω τη συσκευασία. Δύο πίκλες να βάλεις μαζί με το γέμα σου, δεν θα πάψει τίποτα. Ντόνατς. Έχει απέναντι ντόνατς. Παλαιότερα, πριν από 2 χρόνια, νομίζω, είχα θέμα με τα ντόνατς. Είχα θέμα από την άποψη ότι μπορούσα να φάω 6 ντόνατς μόνος μου. Τα μεγάλα τα κανονικά. No problem at all. Δηλαδή, με κοίταγαν όλοι έτσι, μα θα φας όλα αυτά. Ναι. Τώρα πλέον δεν με τραβάει. Δηλαδή, το mindset περί του φαγητού έχει αλλάξει τελείως. Δηλαδή, δεν είμαι φαγόντουλος, πώς το λένε, κιλόντουλος. Πλέον, δηλαδή, δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει. Το απολαμβάνω, συνεχίζω να μπορώ να το απολαμβάνω, άμα θέλω, ξέρεις. Στο off-season burger, whatever. Αλλά, ναι, πλέον δεν είμαι έτσι, πρέπει να το φάω. Όλο, και burger, πατάτες, τυρί από πάνω. No. Not a single fuck even. It's just a food. Δεν ξέρω. Πλέον είναι έτσι. Όσοι δεν ξέρετε και την ιστορία μου, γενικά εγώ στη Γεωργία μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τα λοιπά, η γιαγιά μου γενικότερα ήταν από... δούλευε στη Βουλή, δηλαδή ήταν ένας θεός ξέρει πόσα λεφτά είχε πριν τόση της Σοβιετικής Ένωσης. Μαγαζιά είχαμε, σπίτια είχαμε. Και μετά την πτώση, ξέρεις, έγινε παρακράτηση από το κράτος και χάσανε πολλά λεφτά, οι δικοί μου κτλ. Και γενικότερα εγώ μεγάλωσα εν μέρη self-made. Εν μέρη, τι εννοώ με αυτό, δηλαδή, για να μην γίνει και καμία παρεξήγηση. Ο Νίκος από 5 χρονών, self-made κτλ. Όχι, απλά το χατζηλικάκι μου, δηλαδή, τις σοκολάτες μου, το sneakers μου, το Twix μου, αυτά που έτρωγα μικρό παιδί, την Coca-Cola μου, κατάφερα να βρω τρόπο να τα πάρω μόνος μου. Δηλαδή, είτε παίζαμε κάποια στοιχηματάκια μικρά παιδιά τώρα, έτσι, μπάλα, κάτι για λεφτά, 10-20, τότε ήταν φτηνά, ήταν όλα τσάπα. Το ένα, το άλλο, είτε κλέβαμε δηλαδή, καμία Coca-Cola. Τα έχουμε κάνει. Αλήθεια ήμασταν. Δηλαδή, εγώ στη Γεωργία όταν μεγάλωσα, υπογεννήθηκα, ήταν γκέτο τότε. Οπότε, τέτοιες μαλακίες κάναμε. Και
έβρισκα έτσι μόνος με τον εαυτό μου γλυκά κτλ. Και όταν ήρθα εδώ πέρα για σπουδές, ξέρεις, και ήμουν με τη γιαγιά μου και παππού μου, και ξαφνικά έχουν σκάσει πράγματα, σουβλάκια, πίτσα κτλ. Και ήμουν σε φάση, what the fuck? Oh shit, food! Ξέρεις, είχα καταχαρεί, ξέρεις, γιατί είναι άλλη φάση τελείως. Και οπότε ήταν λίγο γκέτο η φάση που έχω μεγαλώσει εγώ. Εγώ μεγάλωσα όντως σε γκέτο. Δεν είναι αυτά που, ξέρεις, που τα παιδιά τα νέα σήμερα θα δουν NWA και νομίζουν ότι, ξέρω εγώ, είναι από hood. Εγώ μεγάλωσα σε hood. Και δεν προσπαθώ, ξέρεις, να ζήσω τις ίδιες στιγμές, δεν το γουστάρω. Είναι αλλιώς να το βλέπεις στην ταινία και αλλιώς να το ζεις, και όταν το έχεις ζήσει δεν θέλεις να το ξαναζήσεις. Οπότε όταν ήρθα και είδα αυτή τη φάση με το φαγητό και τα λοιπά, λέω φαΐ, και έτρωγα πίτσες και σουβλάκια κάθε μέρα. Και μέχρι και τα 14-15 ήμουν αρκετά παχυσακό παιδάκι. Δηλαδή είχα τα κιλά μου, είχα την κυλίτσα μου, είχα τα βιτζάκια μου, είχα τα μαγουλά μου. Κάτι το οποίο όταν έφτασα 17, 16, 17 και τα λοιπά, κατάλαβα ότι Νικολάκη με τέτοιο σώμα δεν μαμείς. Οπότε έπρεπε να γίνει αλλαγή. Λοιπόν, πάμε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα βρούμε. Ριζοκοφρέτες για αρχή. Αν βρω αυτές με πόσο είναι, με το τέτοιο πόσο είναι, πάπρικα και τυρί, κάπου πρέπει να έχει, είναι μικρός ο σκλαβενίτης ο συγκεκριμένος. Ριζοκοφρέτες. Α, νομίζω βρήκαμε. Δεν έχει. Σας είπα ότι δεν έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Εν τω μεταξύ έχει αυτό εδώ. Έχει μέσα 4 ριζοκοφρέτες με επικάλυψη σοκολάτας και έχει 1,80. Προ, πάρε ξεχωριστά σοκολάτα και ριζοκοφρέτες και φτιάξε μόνος. Ναι, δεν έχει τις συγκεκριμένες. Εγώ αυτές παίρνω, γενικά. Καλαμπόκι. Ή αυτές, αλλά αυτές έχουν πάρα πολύ αλάτι. Για να μην φύγουμε με άδεια χέρια, θα πάρω τις κλασικές. Έχεις άλλες τόσες, τα λεφτά. Πάρω δύο, μια στο χρώμα με τις άλλες. Αυτό είναι άλλη μάρκα, φίτρο, μούσου, φράση. Δεν έχει, όχι. Πάμε να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Πολύ μικρό το σούπερ μάρκετ. Αυτό το σούπερ μάρκετ είναι Κυψέλη. Δεν έχει τίποτα, μπρο. Μια... Πραγματικά δεν έχει τίποτα. Πάμε να το πληρώσουμε αυτό και να φύγουμε. Μπορεί να πεταχτώ μέχρι ένα ρώσικο σούπερ μάρκετ, είναι ένα ρώσικο το οποίο έχει καταψυγμένα blueberries και raspberries. Να πάρω από εκεί. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να πάμε στο ρώσικο. Να πάρω από εκεί τα φρούτα ντάσους. Και θα σας πω ένα κόλπο για γλυκό. Μιας και όσοι δεν είστε στο diet και θέλετε έτσι κάτι να φτιάξετε ένα επιντόρπιο, εγώ θα σας το πω, εσείς αν θέλετε φάτε το, αν θέλετε μην το φάτε. Εμένα μ' αρέσει. Okay, hands down. Είναι από τα πιο πρωτεϊνούχα γλυκά ever. Άμα δεν το δοκιμάσεις δεν μπορείς να πεις άμα είναι καλό ή όχι, γιατί η εμφάνιση είναι εντάξει, δεν μαμάει. Λοιπόν, θα σας πω τη διαδικασία με τα υλικά με σειρά, το τι πρέπει να κάνετε.
Εγώ προσωπικά βάζω, όταν το τρώω αυτό, βάζω 2 σκουπ πρωτεΐνης, isolate, γεύση, αλλάζει, κατά προτίμηση ό,τι κουστάρετε εσείς, βανίλια, παγωτό, σοκολάτα, whatever, ok. 2 σκουπ πρωτεΐνη, σκόνη, σε ένα βαφύ μπολ. Ρίχνουμε μέσα ελάχιστο γάλα αμυγδάλου και ανακατεύουμε. Όταν λέω ελάχιστο, θέλω το μείγμα να βγει πηχτό, όχι νερούλο. Αυτό εννοώ ελάχιστο. Το ανακατεύουμε μέχρι να γίνει πηχτό μείγμα. Ωραία. Έπειτα, παίρνουμε τις ριζοκαφρέτες καλή ώρα, τις απλές, χωρίς τις γεύσεις, τυρί κτλ. Απλές ριζοκαφρέτες, τις πάμε σε φρύψαλα, να είναι σε φάση popcorn. Okay. Τις πάμε σε φρύψαλα, μέσα στο bowl. Το ανακατεύουμε όλο αυτό. Good. Άμα έχετε φρούτα ντάσους και τα λοιπά ή κάποιο άλλο φρούτο, καλώς. Μπανάνα π.χ. ξέρω εγώ, μπορείτε να κόψετε μέσα. Αλλιώς, έτσι όπως είναι. Ρίχνετε από πάνω φυσικό βούτυρο. Καλό φάνη να είναι νερούλο φυσικό βούτυρο, να μην είναι αυτό το πηχτό πράγμα που το ρίχνεις και μένει κομμάτι. Να είναι νερούλο. Και το βάζουμε στη κατάψυξη για περίπου 5 λεπτά. Δεν θέλει πάρα πολύ. Το αφήνουμε στη κατάψυξη για 5 λεπτάκια. Το βγάζουμε. Και μπρο, έχεις ένα παγωμένο υπέροχο επιτόρπιο, full σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακα και καλά λίπαρα. Υδατάνθρακα είναι εντάξει, ξέρετε πόσο ριζοκοφρέτες φαβάλεις. Αλλά, it's still. Αφομοιώνεται αμέσως, αυτό μπορείτε να το φάτε και πριν την προπόνηση, μετά την προπόνηση. Αφομοιώνεται σχετικά άμεσα. Και είναι, απλά δεν υπάρχει. Best fucking thing ever. Δηλαδή, αν με ρώταγες, προτιμάς αυτό ή μια πάστα, προτιμάω αυτό. Αν με ρώταγες όμως, προτιμάς αυτό ή παγωτό, προτιμάω παγωτό. Αλλά, γιατί πάστα δεν μ' αρέσει. Αλλά, ναι, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Δοκιμάστε το, παιδιά. Και βλέπετε. Δεν μπορείς να έχεις άποψη αν το δοκιμάσεις. Γενικά, παλαιότερα είχα πάρα πολύ όρεξη και διάθεση να μαγειρεύω και να ψάχνω με συνταγές και το ένα και το άλλο. Πλέον όχι. Πλέον δεν με νοιάζει, δεν ασχολούμαι. Θεωρώ πως είναι χάσιμο χρόνο. Φοβάμαι μπαχαρικά στο φαγητό μου, εννοείται. Δεν φάω, το φάω νευροβραστό. Απλά δεν θα κάθομαι να φτιάχνω υγιεινές. Και δεν γίνεται κιόλας. Όταν έχεις αγώνες και το ένα και το άλλο, πρέπει να είσαι strict with your plan. Δεν γίνεται τώρα να κάθεσαι και να παίζεις ο Gordon Ramsay, πώς τον λένε να πούμε, να αρχίσεις να παρασκευάζεις ό,τι να είναι συνταγές. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία, εσείς όμως μπορείτε να πειραματιστείτε, ξέρω εγώ, να βάλετε σε μερικά, δεν ξέρω πόσο είναι, σε μερικές συνταγές παραπάνω ασπράδι ή σε κάποιες συνταγές να βάλετε πρωτεΐνη, σε σκόνη, να πειραματιστείτε. Μπορεί να βγει χάλι μαύρο μέχρι να το βελτιώσετε ή μπορεί να βγει καλό. You never know. Αλλά καλό είναι, δεν είναι κακό να πειραματιστείτε λίγο έτσι μέχρι να βρείτε αυτό που σας αρέσει καλύτερα, που προτιμάτε να φάτε. Εγώ ας πούμε από τότε που άρχισα να τρώω κατεψυγμένα φρούτα ντάσους, είναι από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή, σαν σνακ αυτό με την πρωτεΐνη και ριζοκοφρέτες και λίγα φρούτα ντάσου παγωμένα κτλ. Το καλοκαίρι αυτό δεν υπάρχει, δεν παίζει, είναι το καλύτερο. Έτσι. Μετά την προπόνηση, πριν την προπόνηση, το πρωί, whatever. Μπορώ να το τρώω όλη μέρα. Οπότε, έτσι μπορείτε να πειραματιστείτε, να βρείτε κάτι το οποίο σας αρέσει. Πώς το λένε, αραβική πίτα. Μπορείτε να πάρετε αραβική πίτα. Να την πετάξετε πάνω στο τηγάνι, αντικρουλητικό, να χωρέσει σε ολόκληρο το τηγάνι για αραβική πίτα. Να κόψετε κοτόπουλο, να το τεμαχίσετε το στήφος κοτόπουλο ή το μπούτι κοτόπουλο, να το θυμάτε. Τυρί αντόρο, 10% λιπαρά. Πιπερίες ντομάτα, να ρίξετε και ντομάτα σάλτσα στην αρχή. Και έχετε ένα wrap, να το γυρίσετε μετά, σε φάση πίτσα. Πολύ γίνω. Γιατί έχει χαμηλά λιπαρά κορεσμένα από το αδόρο. Είναι στήφος κοτόπουλο υψηλό σε πρωτεΐνη.
Γιατί έχει πιπεριές, ντομάτα και σάλτσα ντομάτας. Healthy as fuck. Μπορείτε να φτιάξετε συνταγές, παιδιά, όρεξη να υπάρχει. Γενικά όταν ακούω, δεν έχω χρόνο και δεν ξέρω τι να φάω και πάρει τα ίδια τρώω και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί. Όχι ότι δεν μπορεί, δεν θέλει να ασχοληθεί. Βαριέται να ανοίξει ένα YouTube και να ψάξει ασυνταγές και να κάνει παραλλαγή σε αυτές. Όταν πλέον όλος ο κόσμος, όλοι, κανένας πλούσιος, φτωχός, χωρίς εξαίρεση, όλοι δουλεύουν πολλές ώρες. Okay. Είτε έχεις πολλά λεφτά, είτε έχεις λίγα λεφτά, το ίδιο χρόνο σε δουλειά θα σπατάς. Συνήθως τις περισσότερες φορές τα άτομα τα οποία έχουν επιχείρηση και δική του πίσνα και δεν ξέρω, εξυπηρετούν πελάτες ή whatever, δουλεύουν και παραπάνω. Γιατί είναι δικό τους και τους καίγεται παραπάνω. Δεν είναι δούλεψα 8 ώρες και έφυγα. Αλλά υπάρχει και ο κόσμος ο οποίος δουλεύει σε 2 δουλειές, 3 δουλειές και πάλι όλη μέρα λείπει. Όπως και να έχει, αν θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι ξεχωριστός επειδή δουλεύεις παραπάνω ώρες και δεν έχεις χρόνο, δεν είσαι. Δεν είσαι ξεχωριστός σε αυτό το κομμάτι. Όλοι δουλεύουμε πολλές ώρες. Για όλους μας είναι παλούκι, όλοι τρέχουμε, όλοι χαλάμε λίγο χρόνο στο σπίτι. Δεν είσαι ξεχωριστός σε αυτό το κομμάτι. Δεν πρέπει να σε λυπούμαστε επειδή εσύ δουλεύεις παραπάνω ώρες. Όλοι δουλεύουμε παραπάνω ώρες. Βρες χρόνο. Make it happen. Από το χρόνο που σπαταλάς σε δικαιολογίες και γκρίνια, επένδυσε το εκεί που πρέπει και θα έχεις αυτομάτως χρόνο. Okay. Οπότε, αρκετές φορές ο κόσμος το παίρνει προσωπικά, είτε τα βίντεο του άλλου, ξέρεις, όταν βλέπω στο TikTok ότι μπορεί κάποιος να ανεβάσει κάποιο motivational quote ή για λεφτά ή για το ένα και το άλλο και λένε ναι, αλλά εμείς δουλεύουμε τόσες ώρες, ναι, αλλά εμείς έχουμε οικογένεια. Ξέρεις, ξαφνικά το παίρνουν προσωπικά, ότι και καλά μιλάει για αυτούς. Okay, δεν μπορείς. Πρόβλημα δικό σου, it's okay. Δεν μπορείς. Συνέχισε να λες τον εαυτό σου, δεν μπορείς. That's fine. Να δούμε τι θα αλλάξει στη καθημερινότητά σου. Οι άνθρωποι πετυχημένοι, παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάτι καταφέρει που εγώ, ξέρεις, έχω σαν πρότυπο αυτούς, είναι τα άτομα τα οποία δεν είχαν χρόνο, δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν γονείς εκατομμυριούχους και απλά είπαν ότι ξέρεις κάτι. Ωραία, τι θα κάνουμε, να επιφάνουμε, εγώ θέλω αυτό, τέλος, θα το κυνηγήσω με νύχια και με τα δόντια, θα ρισκάρω, θα το κάνω το ένα το άλλο και το έκανα. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κάτι, έτσι, μια απόφαση. Και τις περισσότερες φορές μας κρατάει ο φόβος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρω εγώ, άμα φύγω από αυτή τη δουλειά θα βρω άλλη δουλειά. Αν π.χ. ξέρω εγώ, θα δοκιμάσω αυτόν τον τρόπο, θα έχω καλά αποτελέσματα, κακά αποτελέσματα. Αυτός ο φόβος μας κρατάει πίσω. Αν θα κάνω αυτό, τι θα σκεφτεί ο κόσμος για μένα. Bro, nobody gives a fuck. Nobody. Είμαστε 8 δισεκατομμύρια, παιδιά. Αν κάποιος θα μιλήσει σήμερα για σένα, αύριο σε έχουν ξεχάσει. Because nobody cares. Όλοι κοιτάνε την πάρτη τους, όλοι κοιτάνε πώς μπορούν να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Και ο μόνος τρόπος ο κόσμος να συνεχίζει να μιλάει για σένα είναι αν κάτι θα συνεχίσει να κάνεις για αυτούς, κάτι καλό. Αν είναι κάτι κακό θα σε κράξουν μια μέρα όλοι μαζί, θα σε κάνουν cancel, that's it. Αν συνεχίσεις όμως να κάνεις κάτι καλό, συνέχεια ο κόσμος θα αρχίσει να μιλάει για σένα. Να δοκιμάσετε φαγόπυρο, το οποίο είναι superfood, και γενικά το φαγόπυρο είναι πιο συνηθισμένο Βαλκάνια, Ρωσία, Γεωργία, δεν ξέρω άμα πρώνε στην Αλβανία κτλ. Εδώ πάντως το πουλάνε στα supermarket ως superfood και στα βιολογικά έχει και είναι πανάκριβο, που κανονικά το φαγόπυρο είναι πανφθηνό, τέλος πάντων. Αλλά κάνει καλό. Μπορείτε να το δοκιμάσετε έτσι για παραλλαγή αν διαρρίζει. Πάνω κάτω το ίδιο είναι. Έχει και σίδερο.
μαγνήσιο, αρκετό, φυτικές ίνες, φουλ, και έχει τελείως διαφορετική γεύση. Φέρει καθαρισμό λίγο, εκτός και αν πάρετε συσκευασία καθαρή, δηλαδή έτοιμη κλειστή, εκεί δεν φέρει καθαρισμό, είναι ήδη καθαρά, το βράζετε και τέλος. Τύπου κάτι σαν κοινό είναι. Αυτά μπορείτε να δοκιμάσετε. Ποια άλλη. Δεν ξέρω. Μπορείτε να τρώτε και σούπες, παιδιά, γιατί αρκετές φορές, ξέρεις, άκουγα το τύπου φάση bodybuilding και σούπα. Μπρο, άκουε το τύπου. Σου λέω, θέλει φαντασία, μην κάνετε τα πράγματα πιο περίπλοκα από ότι ήδη είναι για περισσότερους. Βράζεις κοτόπουλο, βάζεις μέσα μπαχαρικά, ολόκληρο του, ολόκληρο σε κομματάκια, μπούτι μαζί με τα κόκαλα και τα λοιπά, βγει ζωμός, ωραίος. Ρίχνεις καροτάκια μέσα, ρίχνεις κρεμμυδάκι, δεν ξέρω. Πάρτε μια συνταγή από μαμά, πείτε της να σας φτιάξει μια σούπα, οκ. Okay? Βράζετε αυτή τη σούπα. Μαγειρεύετε ξεχωριστά το ρυζάκι ή πατατούλα, ό,τι κουστάρετε. Τη βράζετε ξεχωριστά ή αλλιώς βράζετε ξεχωριστά ρύζι. Okay. Παίρνετε ένα μπολ, ένα μπολάκι. Ζυγίζετε το ρυζάκι σας, ζεστό. Ζυγίζετε το κρεατάκι σας, ζεστό, εφόσον το πάτε με γραμμάρια. Εφόσον τα ζυγίσατε αυτά τα δύο, προσθέτετε το ζωμό και έχετε σούπα φουλ φρεπτική και είναι σου πίτσα για το χειμώνα και είστε στα μάκρο σας, δηλαδή τα μακροφρεπτικά που πρέπει να λάβετε. Δεν χρειάζεται το φαγητό να κάθεται εδώ και να το καταπίνουμε με νερό, γιατί μας το είπε ο διατροφολόγος μας ότι απαγορεύεται να φάμε σούπα γιατί δεν θα έχουμε gains. Καλά, να αλλάξει διατροφολόγο. Οπότε, ή το κοάτσι, ό,τι είναι, αυτό τέλος πάντων. Οπότε, μπορείτε να έχετε πολλές παραλλαγές, παιδιά. Μην ακούτε παπάτσες που σας πουλάνε ότι αν θέλεις να φτιάξεις σώμα, πρέπει να τρως σολομό και αγγούρι και δεν ξέρω και τι κάνει το κοινό και βράστο στήφος κοτόπουλο που είναι σαν λάστιχο. Okay. Θέλει όρεξη. Να κάτσεις να ασχοληθείς λίγο με το φαγητό σου, να μαγειρέψεις. Θέλει λίγο χρόνο να αφιερώσεις, εννοείται. Και λίγο ψάξιμο. Έτσι. Και να έχεις και, αν έχετε, αν πηγαίνεις σε διαιτολόγο και τα λοιπά, όσοι πηγαίνετε τέλος πάντων, να είναι σωστός ο επαγγελματίας στο οποίο πάτε. Έτσι. Τώρα, δεν είναι ότι, εγώ προσωπικά δεν είναι ότι είμαι κατά της φυτικής πρωτεΐνης, δεν είμαι κατά καθόλου. Δηλαδή, φακές μ' αρέσει. Δεν την τρώω, αλλά μ' αρέσει. Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία στο σπίτι να τη μαγειρέψει. Τώρα από εκεί και πέρα, είτε θέλετε να μαγειρέψετε ρεβίφια, είτε φακές, να συνδυάσετε φακές με ρύζι που είναι πλήρως ολοκληρωμένη πρωτεΐνη, μπορείτε να το κάνετε. Απλά να ξέρετε ότι θερμιδικά αλλάζει όλη η φάση, θερμιδική αξία αλλάζει και αργεί λίγο η αφομοίωση, καθυστέρει λίγο. Αν προτεραιότητά σας είναι η αφομοίωση, δηλαδή έχετε πολλά γεύματα σε μικρό χρονικό διάστημα, δεν αφομοιώνεται τόσο άμεσα τα όσπρια, αλλά στο τέλος της μέρας μπορεί να είναι ολοκληρωμένη πρωτεΐνη και μια χαρά να αφομοιωθεί εξ ολοκλήρου. Οπότε απλά αυτό αλλάζει. Μην ακούτε αυτά που κράζουν μερικοί, τα όσπρια δεν είναι καλή πρωτεΐνη. Αν κάτσεις και συνδυάσεις φυτική πρωτεΐνη, π.χ. το ρύζι καλή ώρα με φακές, είναι μεγαλύτερης υψηλής βιολογικής αξίας παρά το στήφος κοτόπουλο. And you don't change my mind. Γιατί αυτό το mind, η άποψη αυτή έχει βγει από έρευνα, μελέτες, βιβλία. Δεν είναι ότι κάνω διατροφή στήφος κοτόπουλο εγώ και όλοι πρέπει να κάνουν, όπως
Το κάνουμε εκεί. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό vlog. Ήταν λίγο πιο πολύ μπούρου μπούρου παρά προπόνηση, αλλά σήμερα δεν έχω προπόνηση, το έχουμε πει. Οπότε θα τα πούμε στο αυριανό vlog. Μην ξεχνάτε να αφήνετε σχόλια κάτω από το βίντεο, ό,τι απορίες έχετε, για να τα λέμε στα βιντεάκια. Peace out!